αφού σε εκκλησία μας ιερά το έζησε τον ένατο αιώνα. Μου έκανε έκπληξη το εξής. Ο Θεός δημιούργησε, γράφει, τον ουρανό και τη γη και όλο το στερέωμα, αυτό που βλέπουμε αφημίζεται από τα άστρα σαν πολύ, σαν πολύ έλεος. Κάνει όμως ένα ερώτημα ο Άγιος. Γιατί δημιούργησε τον ουρανό και τη γη? Και δίνει ο ίδιος την απάντηση και λέει για την υπεραγία, θεοτόπο και μόνο. Από το στόμα του δημιουργού θα λέγαμε, από τη βούληση εξήλθε βούλημα, απόφαση, να πλάσουμε τον ουρανό, να το δημιουργήσουμε, λέει η Άγια, και τη γη. Αλλά μέσα από αυτή τη βούληση, τη θεία, υπήρχε και το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόπου. Η διακονία της υπεραγίας Θεοτόπου έγινε ειδήσεις. Άνθρωπος ήταν. Όμως, μετά από αιώνες από το αμάρτημα του Αδάμ και της Εύας και αφού ακούστηκε από το στόμα του Θεού, κατά ανθρώπινο, το ανθρώπινο μιλάμε, ότι ξέρεις, αποτείνεται ο Θεός, έτσι γράφει, γραφεί στο Σατανά που εξαπάτησε τον Αδάμ και την Εύα. Από απόγονο της Εύας, στους αιώνας βαθιά ακούστηκε αυτό. Και μετά από αιώνες έγινε, θα γεννηθεί αυτός που θα σου πατήσει το κεφάλι. Δηλαδή, θα σου νικήσει τη δύναμη, λέει στον Σατανά η φωνή αυτή, ο λόγος του Κυρίου. Και βέβαια, αυτή η υπεραγία Θεοτόπος που γέννησε σαν νέα νέα τον νέο Αδάμ, αυτή έφερε αυτόν που ανέβασε τον ανθρώπινο γένος από την πτώση του στον ουρανό επάνω. Τον ανέβασε τόσο ψηλά όσο είναι και η άνθρωποι. Τόσο ψηλά, εκεί που είναι η υπεραγία Θεοτόπος. Και αυτό χάρης στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόπου. Δεν βρέθηκε στον κόσμο, ούτε θα βρεθεί ποτέ. Άλλο πρόσωπο, το αναλαμβάνω, ούτε θα βρεθεί ποτέ άλλο πρόσωπο, ώστε η Αγία Τριάδα να βρει και να επιλέξει τόσο καθαρό πρόσωπο σαν το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόπου. Η μεσητεία της είναι ασύλληπτο πόση δύναμη έχει για εμάς τους ανθρώπους, για τη σωτηρία του κόσμου. Το πρόσωπο, ή μάλλον υπεραγία Θεοτόπος, αφού έφερε στον κόσμο ως άνθρωπο, σαρκωμένο, σαρκωμένο, φέροντα δηλαδή ανθρώπινο σώμα, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, παρακαλεί αενάως πάντοτε για τον κόσμο. Δεν υπάρχει χρονική διάρκεια, δεν υπάρχει στιγμή που να μην θέλετε για τη σωτηρία
παντός του κόσμου, του σύμπαντος. Και αυτό τους φωνάζουμε και σε μεσήθεια έχω προς τον φιλάνθρωπο Θεό. Να έρθω και λίγο πιο κοντά σε εμάς, στον Άγιο Παΐσιο, στον έκτο τόμο κάπου γράφει εκεί σε ένα σημείο, το ρωτάει μια καλόγρια. Γέροντα πέφτω, βοήθησέ με, τι να κάνω. Τότε που ζούσε ο Άγιος Γέροντας. Θα μιλάς στη μάνα, στην Παναγία, και αυτή θα σε βοηθήσει. Είναι πάντα κοντά μας η Παναγία. Πάλι μέσα στο βιβλίο του Αγίου Παϊσίου γράφεται το εξής. Ένας μοναχός βρέθηκε κοντά σε ένα λιμανάκι και περίμενε κουρασμένος, σαστισμένος σε ένα βράχο πάνω, βλέπει μια γυναίκα. Εσύ γυναίκα, τι θες εδώ πέρα, μες το όρος. Είμαι η κυρά του τόπου. Είμαι η κυρά του τόπου. Γράφει ο Άγιος Παΐσιος. Είναι η κυρά της ψυχής μας. Είναι η μάνα του Χριστού. Του Υιού του Θεού. Είναι η βασίλισσα των αγγέλων. Είναι αυτή που υμνεί μετά την Αγία Τριάδα ολόκληρη κτήσης. Άψυχα, έψυχα, όπως τα γράφει ο Ψαλμοδός. Νείται αυτό η ουρανή των ουρανών, μαζί είναι και η Παναγία. Νείται αυτό πάντα τα άστρα και το φως, μαζί είναι και η Παναγία εκεί. Ακούστε, μην διστάσουμε. Όλοι που βαλάμε βάρος, όλοι, όλοι, δεν υπάρχει. Αυτό που λέει ο Δαβίδ, η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, είναι σαν βουνό πάνω το κεφάλι μου οι αμαρτίες, τις κουβαλάμε αδέρφη μου. Μην ξεγελιόμαστε. Ανά πάσα στιγμή αμαρτάνουμε με τον αλήτη που έχουμε μέσα μας. Δηλαδή, το, εδώ λέει οι πατέρες, ένα ονομάζουν αλήτη οι πατέρες. Και το ονομάζουν αλήτη νου. Του το δω, που γυρίζει, αυτό γυρίζει. Αυτό βοσκάει στο κακό. Και δεν σημάζεμα. Όλοι κουβαλάμε βάρος. Αλλά η Παναγιά μας, η μάνα μας, η γλυκιά, αυτή μπορεί να μας σηκώσει με τη δύναμη του Υιού της το βάρος. Να φωνάζεις, λέει ο Άγιος Γέροντας, στην Παναγία, όπως μιλάς σε έναν άνθρωπο και του λες, έλα, τι κάθεσαι. Να αισθάνεσαι την ανάγκη της Παναγίας, όπως αισθάνεσαι να φας. Μπορείς άλλες που θες να αναπνεύσεις. Μόνο όταν νιώθεις την ύπαρξή σου. Ότι λέει ο Απόστολος Παύλος, στην καρδιά μας γίνεται η ενεργία. Όπως κάνουμε εδώ στην Εκκλησία την ενεργία. Όχι μια στιγμή. Συνεχώς γίνεται η ενεργία. Όσοι το καταλαβαίνουμε, μιλάμε με τον Κύριο και στον δρόμο και σπίτι και παντού. Και έχουμε ακολουθία τον άγγελό μας, δίπλα την Παναγία που μας έπει, Αγία Σέπ. Να μην σας κουράσω άλλο. Στην Παναγία μιλάμε και τώρα που ακούμε και την ευχή που διαβάζουμε για την κρίση. Γέροντα, λέει τότε που ζούσε ο Άγιος Παΐσιος, το λέω και να το προσέξουμε, με ακούει ο Θεός. Τι το θέλεις και βάζεις ερωτηματικό, ευλογημένη της λέει, το με ακούει με ερώτημα. Ακούει ο Θεός. Δεν υπάρχει με ακούει ο Θεός. Τι είναι λέει, είδωλα είναι και δεν ακούει ο Θεός. Μας ακούει η Παναγία. Τι το θέλουμε το μας. Μας ακούει η Παναγία. Είναι μαζί μας η Παναγία. Δεν μας ακούει η Παναγία. Ας είναι βοηθιά μας. Apostolire ferraton synathristendes enthade yethsimanitos.
προστάτης Παρθένε μητήρ Κυρίου αντιλαβούμου και ρίσε τον Thank you.